κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είμαι η Μαρία Ελένη Νικηφόρου και πάμε να δούμε ειδήσεις από το neakrete.gr. Διεκόπη η πολύ αναμενόμενη δίκη για την πολύκρωτη απαγωγή του κριτικού επιχειρηματία Μιχάλη Λεμπιδάκη. Τα μέτρα ασφαλείας στο δικαστικό μέγαρο Ηρακλείου ήταν δρακόντια, παρουσία του ίδιου του Μιχάλη Λεμπιδάκη, ο οποίος βρέθηκε στη δίκη με την ιδιότητα του μάρτυρα και όχι της πολιτικής αγωγής. Η δίκη τελικά πάντως διακόπηκε για την 5η 13 Δεκεμβρίου. Φωτιές φαίνεται πως άναψε το Ανογιανό Οφτό. Μετά την πρωτοβουλία του Αντιδημάρχου Ανογίου Βασίλης Μπόκου να πιστοποιηθεί ως εγγυημένο παραδοσιακό ιδιότυπο προϊόν, 32 πολιτιστικοί σύλλογοι της Κρήτης εκφράζουν την αντίρρησή τους αντιπροτείνοντας την πιστοποίηση του Αντικριστού με διαφορετική ονομασία, δηλαδή ως Κρητικό Οφτό. Είναι μόλις 6 ετών και διαπρέπει στο πιάνο. Ο λόγος για τον μικρό Στέλιο Κερασίδη, τον νεότερο πιανίστα με τις στενότατες σχέσεις με την Κρήτη. Μπείτε στο neakrete.gr και δείτε βίντεο με τον μικρό Στέλιο να εντυπωσιάζει. Για περισσότερες ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και τον κόσμο, ακολουθήστε μας στο Facebook, το Instagram, το Twitter αλλά και στο κανάλι μας στο YouTube. neakrete.gr. Η ενημέρωση στα χέρια σου.